θέμα της περιβόητης οδού, αυτή που κλείνει, επιτρέψτε μου, χωρίς την Παναγία, στα δύο. Αφορμή βέβαια είναι οι υπηρεσίες και όχι άμεσα εμπλεκάμενα Δήμος, αλλά εμπλέκεται και ο Δήμος. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Εμπλέκεται ο Δήμος διότι αναλαμβάνει, του στέλνουν διαταγή να φροντίσει την ασφάλεια για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τους πεζούς κλείνοντας το δρόμο. Λοιπόν, εμείς επειδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να ακολουθήσουμε την νόμιμη διαδικασία. Έχουμε το ότι την εντολή από τη Θεσσαλονίκη που κρίνει τα διατηρητέα ότι πρέπει να κατεδαφίσουμε τον πρώτο όροφο, αλλά επειδή η Παναγία είναι και ιστορικός τόπος, πρέπει, λέει, να έχουμε και το αποτέλεσμα μιας επιτροπής που συνέρχεται στην Κομωτινή, και για αυτήν την επιτροπή παλεύουμε για να συνέλθει, γιατί για να έχει απαρτία και να συνέλθει, διότι είναι μια εποχή, αυτή την εποχή που όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν σύνταξη και φεύγουν. Για να έχει απαρτία παλεύουμε αυτή τη στιγμή. Για το άλλο θέμα των έργων που εκτελούνται κοντά στις καμάρες, όπου και εκεί οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Βεβαίως. Με εκείνο το θέμα τι γίνεται? Αφήστε με να σας πω και για εκείνο. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται διότι έχει στην ουσία καταργηθεί το πάρκινγκ των αυτοκινήτων. Το οποίο ήταν από, τους. Από την πάνω μεριά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ήρθαμε σε επαφή και με το Σύλλογο της Παναγίας αλλά και με τους κατοίκους της Πιπίνου. Το έργο είναι ΕΣΠΑ και πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδια, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό δεν είναι εύκολο. Τα μελετητικά γραφεία, πάντοτε γίνεται αυτό με την σύμφωνη γνώμη του μελετητή. Τα μελετητικά γραφεία που κάναν αυτό το σχέδιο είναι από την Αθήνα και προέκυψαν μετά από πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Θα έχουμε ελπίδες να αλλάξει το σχέδιο αν ζητούμε πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να ζητήσουμε να καταργηθεί ο πεζόδρομος ή η διάβαση των τυφλών ή η διάβαση των αναπήρων, γιατί αυτό τότε αμέσως το ΕΣΠΑ θα μας απεντάξει.